Πόσοι από εσάς έχετε μπερδέψει την ώρα αναχώρησης και τρέχετε τελευταία στιγμή να προλάβετε το καράβι? Αυτό συνέβη και με εμάς. Αλλά ευτυχώς καταφέραμε στο παρατσάκ, μπήκαμε και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στη Σκηνούσα. Άλλο ένα ταξίδι, χωρίς χάρτη, μόλις ξεκίνησε. Θέλω καφέ. Μπορεί το ταξίδι μου στη Σκηνούσα να μην ξεκίνησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αλλά πιστέψτε με, μόνο αξέχαστες αναμνήσεις έχω να θυμάμαι από αυτό το μικρό νησί στην καρδιά των Κυκλάδων. Από πού να ξεκινήσω? Από τις αμμουδερές και απάνεμες παραλίες με χρυσή άμμο? Φυσική πισίνα! Απολαύστε υπεύθυνα! Από τους χαμογελαστούς και ζεστούς ανθρώπους του? Από την τόσο δα μικρή, αλλά ταυτόχρονα τόσο μα τόσο γραφική χώρα? Από ότι έφτασα στο υψηλότερο σημείο του νησιού με τραχτέρ? Χωρίς χάρτη με τραχτέρ! Έλα σου λέω! Για να δω το λιοβασίλεμα? Ότι για ακόμη μια φορά μπέρδεψα τα δρομολόγια και πήγαμε τελικά στην Ηρακλία με ένα ψαρά? Παιδιά, ο Μιχάλης είναι ο σωτήρας μας σήμερα. Ή τις υπέροχες ιστορίες που μοιράστηκε μαζί μου ο Μπαρμπαγιώργης? Το θησαυρό τον είχαν κρύψει παλιοί πειρατές εκεί. Παλιοί πειρατές? Μείνετε μαζί μας γιατί ένα ακόμη ταξίδι χωρίς χάρτη μόλις ξεκίνησε. Στη Σκηνούσα, παιδιά, είναι διαφορετικό το τοπίο. Δηλαδή το κουφονίς ήταν αρκετά flat, θα λέγαμε. Εδώ υπάρχουν λόφοι και το τοπίο είναι πιο άγριο. Φημισμένο όλο το νησί ξακουστό για τις όμορφες παραλίες του. Οπότε ξεκινάμε. Πρώτες εικόνες είναι ενθαρρυτικές. Διαφορετική ομορφιά. Μικρές Κυκλάδες στην καρδιά των Μικρών Κυκλάδων. Οπότε ξεκινάμε το διπορικό μας για να το ανακαλύψετε κι εσείς και εμείς καλύτερα. Πού είμαστε στη Σκηνούσα, μας σταματάει εδώ το παιδί, λέει: παιδιά, πού πάτε εδώ πέρα, ψάχνετε κάτι? Το όνομα σου? Νικήτας. Νικήτας, εγώ είμαι ο Δημήτρης, φίλε. Χάρηκα. Να σου πω, εδώ πέρα αυτές οι εκτάσεις τι είναι ακριβώς? Αυτά είναι χωράφια ανθρώπων που έχουν βάλει, παλιά είχαν βάλει ελιές, τώρα βάζουμε φάβα, κριθάρια, ανάλογα την εποχή, τι θέλει ο καθένας. Είναι γνωστή η Σκηνούσα για τη φάβα της? Ναι, είναι πολύ γνωστή. Είναι κάτι εξαιρετικό, ιδιαίτερο σαν Όσπρο. Γιατί είναι τόσο ξεχωριστό? Γιατί δεν βρέχει πολύ εδώ και είναι πολύ ευστηγή. Γι' αυτό το λόγο και δεν χρησιμοποιούμε και τεχνολογία πολύ. Πιο πολύ τα κάνουν έτσι όπως τα κάνουν οι παππούδες μας. Κτηνοτρόφος? Όχι το βασικό επάγγελμα, πιο πολύ ασχολούμαι με οικοδομή, αλλά έχουμε ένα και τον ελεύθερο χρόνο ασχολούμαστε με τα ζώα. Παντρεμένος? Όχι, όχι. Ελεύθερος. 50-50. Είσαι κοντά? Ναι, ναι. Και παραλίες φοβερές στο νησί? Έχει πολλές παραλίες στο νησί. Εσύ που πας για μπάνιο? Είναι ιδιαίτερο. Η πιο ωραία είναι ο γύρο Λιμιώνα για μένα. Α. Εδώ από πάνω που είναι. Άμα είναι, αξίζει να πας. Έχει λίγο περπάτημα, αλλά είναι κάτι ιδιαίτερο. Σας ευχαριστούμε, φίλε. Εντάξει. Καλή συνέχεια στη δουλειά σου. Λοιπόν, καλά πάμε από εδώ, Μάσορα. Ναι, και εδώ από το δρόμο σας, ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Πώς σε λένε? Νικόλα. Νικόλα. Ωραίος και Άγιος Νικόλαος εδώ, προστάτης. Έχει ένα εξοπλίσεις. Εκεί στην Αυλημάνη. Μπράβο. Εκεί γίνονται γάμοι? Γίνονται. Γίνονται, βαφτίστε ό,τι θέλετε. Μπράβο. Να σου πω, από εδώ με τα πόδια είναι μακριά, άμα πάω? Δεν είναι καμιά 150 μέτρα, 200 μέτρα είναι. Τα μάξι πάει μέχρι πάνω? Μέχρι απάνω πάει, λίγο θα προχωρήσεις, λίγο. Ωραία, ωραία, ωραία. Λίγο θα προχωρήσεις. Τα κατσικάκια εδώ, γάλα, τυρί, τα πάντα, Ναι, ναι, ναι. Μπράβο. Ωραία, ωραία. Αυτά τα είσαι αμολαρτά ελεύθερα ή... Ελεύθερα εδώ, έχω κλείσει το κτήμα και είναι ελεύθερα.
Ευχαριστούμε, Νικόλα. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, παιδιά. Καλή δουλειά. Καλή δουλειά. Εμπόδιο. Θα σου κάνω εγώ νόημα. Έγινε. Ξέρεις τι, θα το φέρεις έτσι. Ίσια, ίσια. Παραλία Γερολιμιώνας. Απολαύστε. Εσύ που θα έρθεις, δεν χρειάζεται να φτάσεις με το αμάξι εδώ. Μην κοιτάς εμάς τώρα που είμαστε φορτωμένοι. Έτσι, με τα ποδαράκια σου, να αθληθείς και λίγο. Γεια σας, παιδιά. Τι κάνετε, εσύ, το κοινό μαλλούσα μου. Λέει να το χαϊδεύω, άμα τον αφήσω, μου λέει, θέλω κι άλλο χάδι. Ωραίο άλογο, παιδιά, αυτό, ε. Ωραίο χρώμα. Κόκκινο. Συνεχίζουμε. Παραλία του Λιόλιου. Βρισκόμαστε νοτιοανατολικά εδώ στη Σκηνούσα. Παιδιά, πραγματικά, τριγύρω από το νησί υπάρχουν φανταστικές, εξωτικές παραλίες. Όποια και να διαλέξεις, τα νερά θα είναι κάπως έτσι. Αν κάποιος αναζητά ένα μέρος που θέλει να είναι συνέχεια με ένα μαγιό, τις παντοφλίτσες του και να κολυμπά συνέχεια σε πεντακάθαρα, σμαραγδί, τυρκουάζ νερά, τότε η Σκηνούσα σίγουρα είναι ένα τέτοιο μέρος, οπότε πρέπει να το επισκεφτεί. Μπροστά έχει ένα κάβο που έχει έτσι πάρα πολύ άγριο τοπίο και δύο κρυφές παραλιούλες με βότσαλο, λευκό βότσαλο. Είναι πραγματικά υπέροχα. Από πίσω μας είναι το Λιβάδι, αλλά γενικότερα, όπως σας είπα, είναι ένα πάρα πολύ μικρό νησί, οπότε έχετε την ευκαιρία να κολυμπήσετε σε όλες τις παραλίες. Θανό, κατάλαβες τώρα, έτσι. Σε τέτοια νερά, φίλε, δεν γίνεται να μην κάνουμε την απαραίτητη βουτιά. Φυσική πισίνα. Απολαύστε υπεύθυνα. Μυρωδιά, θάλασσα, αλμύρα, αλάτι, μικρές Κυκλάδες, Σκηνούσα. Φίλε μου, αν έρθεις ποτέ στο νησί, αυτό το τοπίο θα αντικρίζεις, αυτό το απαλό γαλάζιο με τις αμμουδερές παραλίες, με τη χρυσή άμμο, σε περιμένουν να πλώσεις την πετσάτα σου κάτω από ένα αλμυρίκι και να χαλαρώσεις. Μια χαρά όμως εσύ τα έχεις απολαύσει αυτά και έχεις χαλαρώσει. Σιγά ρε Θάνο, για διακοπές ήρθαμε, για δουλειά ήρθαμε, γυρίσματα κάνουμε. Το βλέπω, το βλέπω. Αυτό είναι για να στεγνώσει το μαγιό. Σκηνούσα.
Μικρές Κυκλάδες. I love. Και εμείς και εγώ μας στον ήλιο. Φτάσαμε στο χωριό Μεσαριά, παίζει ταβερνούλα παραδοσιακή και ντόπιες γεύσεις. Ταβέρνα παραδοσιακή Μεσαριάς Χινούσα. Το Πέτρα της Μεσαριάς. Αρχηγέ μου. Γιώργο, με λένε εμένα. Μπράβο, μπράβο Γιώργο. Λοιπόν, τι μου έχει φέρει εδώ πέρα να φάω. Τι έχω πεινάτε καταρχάς ή διψάτε. Μας έχει κόψει πεινάτε. Λίγο γιατί από το πρωί είμαστε στο δρόμο. Μάλιστα, ωραία. Φάβα έχουμε φέρει που παράγεται στη σκηνή αποκλειστικά. Βλήτα, ντόπια από εδώ μόλις κομμένα και βρασμένα. Από τον Μπουστάνι. Από τον Μπουστάνι. Μπράβο. Κολό και θοκευτέδες. Παραδοσιακά προϊόντα. Παραδοσιακά και μαγειρευτά. Παραδοσιακά. Μία μύρισε, για φάει να δούμε. Είναι και κράντσι. Ωραίο. Κολοκύθι, εντάξει. Καλό Γιώργη. Κεφτές, κεφτεδάκι, σπισελιτέ του καταστήματος, the best. Πατατούλα ράξου. Βάζομαι αλατάκι κατευθείαν από τη θάλασσα. Εσύ το μαζεύεις. Ναι, βεβαίως. Ξυνομιτζήθρα, τοπικό προϊόν. Κατσικίσω γάλα καθαρό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτά τα ολίγα. Εσύ όμως δεν είσαι από εδώ, είσαι από το Τρίκαλα. Εγώ είμαι από την Πλαστήρα. Καρδίτσα. Σόγα προς ήρθα εδώ. Σόγα προς. Ναι, ναι. Και πώς είναι να είσαι σόγα προς χειρότερα τη Χινούσα. Χειρότερα από την Αλεπού. Οχ, οχ. Πόσα χρόνια. 20 χρόνια δουλεύω φέτος εδώ. Θα τα κατουστείς να πω ή όχι. Όχι, 90 καλά είναι και πολλά, 100 είναι πολλά, δεν θα αντέξουμε. Για κάνα μπάνιο πας το καλοκαίρι. Καθημερινός. Ξυπνάω 6 ώρα το πρωί, πάω μαζεύω το αλάτι μέχρι τις 7, από τις 7 μέχρι τις 8 κάνω μπάνιο. Και 8 ανοίγω. Πας το πρωί, μαζεύεις το αλάτι. Πάτα 6 ώρα το πρωί, μαζεύω το αλάτι και γυρίζω στην παραλία. Με αυτό το αλάτι μαγειρεύεις αυτό, μέσα. Βεβαίως, βεβαίως. Και αυτό γίνεται για τις αλάτες και για τις πατάτες. Έχεις συγκεκριμένες τόποι που πας. Όλο το είσαι γύρω-γύρω έχει. Λίγο, αλλά έχει. Για απογευματινή βουτιά. Θάνο, περίμενα ένα λεπτάκι, φιλέ. Κάνω τη βουτιά μου και έρχομαι, εντάξει. Τι είπες? Έλα εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ. Κάνω μια βουτιά και έρχομαι, ρε. Ναι, περίμενε. Θα σου πω. Έλα εδώ, ρε. Έλα εδώ. Το Βαγγέλη το συνάντησα μόλις έφτασα στη Χινούσα. Του ζήτησα οδηγίες για το πώς θα φτάσω στο υψηλότερο σημείο του νησιού για να απολαύσω τέλειο ηλιοβασίλεμα. Αλλά μετά σκέφτηκα γιατί να μην έρθει μαζί και να ψάχνω το μονοπάτι να μας δείξει αυτό στο δρόμο. Σωστά. Δεν χρειάζεται να πάμε από μονοπάτι. Έχουμε δρόμο. Και σου έχω και το ιδανικό όχημα για να πάμε. Για να μην ταλαιπωρηθούμε. Ναι, και θα κοιτάς και από ψηλά. Τι λες. Ωραία, ωραία, για εδώ. Για πάμε. Τρακτέρ! Ρε Βαγγελάρα! Μετά από εσάς. Όχι, πρώτα οδηγός. Βγες στο φτερό και φύγαμε. Χωρίς χάρτη με τρακτέρ! Έλα σου λέω! Πάμε!
είμαστε στο ψηλότερο σημείο του νησιού, ονομάζεται Βάρδια. Και οι άνθρωποι ανεβαίναν εδώ πάνω λόγω που ήταν ψηλά και είχαν οπτική επαφή σε όλο το μήκος του νησιού για να μπορούν να κοιτάνε την οποιαδήποτε απειλή και να ενημερώσουν, ξέρω εγώ, τον ανάλογο άνθρωπο που είχε το χωράφι του. Και κάπως έτσι προστατευόταν το νησί. Βαγγελάρα μου, εντάξει, ίσως από τις ομορφότερες εμπειρίες που έχω ζήσει σε αυτή την εκπομπή. Μπράβο, σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, φτάσαμε νομίζω στο καλύτερο σημείο για να απολαύσουμε το ηλιοβασίλεμα εδώ από τη Σκηνούσα. Εσύ από εδώ είσαι, Βαγγέλη? Ναι, και έχω κερίδες από την Ηρακλία που είναι η μητέρα μου και ο πατέρας μου από εδώ. Να, Ηρακλία, απέναντι. Το βλέπεις και πας πολύ πόντος. Ναι, 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 πολύ κοντά. Πολύ κοντά. Τι, σε τι μέρος με έφερες τώρα εδώ? Σε έφερα να δεις κάτι το οποίο δεν μπορείς να το δεις μες στη χώρα. Έχεις φύγει ποτέ από εδώ? Δεν έχω φύγει ακόμα για σπουδές. Mm-hmm. Το σκέφτομαι μέσα στον επόμενο χρόνο. Είχα φύγει για Φαντάρος και ήμουνα στην Παραμεθόρειο στη Σάμο. Εδώ βλέπεις είναι τα πάντα ξηρικά. Mm-hmm. Βλέπεις τα πάντα. Βλέπεις τη θάλασσα με τα λιγοστά της σπιτάκια, με τους καλόψυχους ανθρώπους και όλα. Αυτό, φίλε, μπορώ να σου το παραδεχτώ. Ναι. Όλοι καλόψυχοι από την πρώτη στιγμή που πατήσαμε το πόδι μας εδώ. Όλοι να βοηθήσουν, μας σταματούσαν στον δρόμο. Παλικάρι μου, πού πας, θες βοήθεια, τι κάνεις εδώ πέρα. Με το χαμόγελο, όλοι ναι, είναι μας χαιρετάνε. Είναι πάρα πολύ μεγάλη υπόθεση αυτό. Δηλαδή να πηγαίνεις κάπου, να ζητάς για παράδειγμα μία πληροφορία. Πώς θα πάω εκεί? Και ο άλλος είναι κατευθείαν πρόθυμος να σου πει: ναι, παλικάρι μου, θα πας από εκεί, θα κάνεις αυτό, θα κάνεις εκείνο. Να σου πω τώρα. Τι σου αρέσει από τη Σκηνούσα? Δηλαδή, κλείνεις τα μάτια και σου λέει κάποιος Σκηνούσα. Τι σου έρχεται το πρώτο πράγμα που σου έρχεται στο μυαλό? Την αυγή, να χορεύεις αγκαλιά με φίλους. Με φίλους, με ανθρώπους που δεν ξέρεις και να νιώθετε ένα δέσιμο. Δηλαδή, εμένα αυτό μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί τον άλλο μπορεί να μην ξέρω το όνομά του. Αλλά θα τον έχω από τον ώμο πιασμένο και θα χορεύουμε. Αγγελάρα μου, ευχαριστώ φίλε για την φοβερή εμπειρία που έδωσες σε μένα και στους φίλους που μας βλέπουν. Λοιπόν, τα φιλιά μας από Σκηνούσα. Εννοείται. Τουλάχιστον. Για το χωριό είναι πάρα πολύ μικρό, ωστόσο έχει ό,τι χρειαστείς και όλα είναι γραφικά και πανέμορφα. Όπως αυτό εδώ, το καφενείο. Άλλο ένα παραδοσιακό καφενείο μέσα στο χωριό. Το χωριό λέγεται και Παναγιά, εξαιτίας της εκκλησίας που θα δούμε τώρα σε λίγο, που βρίσκεται από πίσω μας. Και αν αναζητάς ένα ωραίο μέρος για να βγάλεις έτσι μια ρομαντική φωτογραφία με μια ροζ βοκανδύλια, τότε σταματάς αυτό το πεζουλάκι και έχεις το καλύτερο κάδρο. Είναι ο κεντρικός ναός της Σκηνούσας, της Παναγιάς, της Ακαθής. Ακαθή γιατί είναι η μοναδική εικόνα όπου η Παναγιά δεν έχει το Χριστό στην αγκαλιά της, αλλά στέκεται όρθιος μπροστά της. Ακάθιστος δηλαδή. Νομίζω
δεν θα μπορούσα να βρω πιο όμορφο καφενείο για να πάρω τον πρωινό μου καφέ. Σήμερα το πρόγραμμα έχει να πάμε Ηρακλιά. Απλά για άλλη μια φορά μπέρδεψα τα ανθρωπολόγια. Και μάλλον θα πάρουμε άνθρωπο να μας πετάξει από εδώ. Τάνο, sorry ρε φίλε. Sorry, αλήθεια. Είναι 2-2. Την πρώτη φορά το προλάβαμε. Πάει τώρα το προλάβαμε, αλλά τουλάχιστον θα τη βρούμε την άκρη. Θα έρθεις τώρα να πιούμε ένα καφεδάκι εδώ. Έλα, σου πήρα και πορτοκαλόπιτα, να σε γλυκάνω. Λοιπόν, πρέπει να βρούμε τώρα άνθρωπο να μας πάει Ηρακλιά, παιδιά. Και ευελπιστούμε. Για να δούμε. Ήρθε, δεν τα είδες, βρήκα λύση πάλι. Το όνομά σου? Χρήστο. Λοιπόν, στη σπηλιά, στην Ηρακλιά, πώς θα πάω? Φτάνουμε μέχρι ένα σημείο μου πες και μετά είναι κατσικόδρομος. Ναι ρε παιδί μου, είναι λίγο ύστερα. Okay. Απ' με τα πόδια σιγά σιγά. Ωραία. Δεν είναι πολύ. Έχεις πάει εσύ? Έχω πάει. Okay, ωραία. Θα πας σε ένα ορισμένο σημείο που είναι άσπαρτος και εσύ θα ξεκινήσεις να πας με τα πόδια. Ωραία. Δεν περνάει η μηχανή, ας σκοτωθείς. Σάκο πίσω. Δεν μπορεί να παίζει μέσα με αυτό. Δεν θα το βάλουμε με... Είχες, δεν είχες, σε καϊκάκι σε φραμπάλι. Τώρα τι θες να σου πω. Δηλαδή... Να σου πω, προτιμάς... Πας γυρεύοντας. Προτιμάς το ρομάτζο του καϊκιού ή βρες σκοπελιτική έπαιξη. Το ρομάτζο του καϊκιού με την κοπέλα μου, όχι μαζί σου. Αυτό δεν το είχα σκεφτεί, έχεις δίκιο. Είμαστε στο λιμάνι Σχοινούσα, πάμε Ηρακλιά. Είναι πάρα πολύ κοντά παιδιά, ακόμη και με κανό μπορεί να πάει κάποιος, αν είναι εντάξει ο καιρός φυσικά, γιατί αν φυσάει, ξέρετε, θα βρεθείτε στην Κρήτη. Αλλά εντάξει, όποιος έρθει εννοεί τη Σχοινούσα, αξίζει να κάνει και ένα island hopping στις μικρές Κυκλάδες. Ο σκοπελίτης δηλαδή περνάει από όλα τα νησιά. Οπότε ευκαιρία είναι, αν έχετε μέρες, να μην κάτσετε μόνο σε ένα νησί, να εξερευνήσετε και τα υπόλοιπα. Εμείς τώρα πάμε το καϊκάκι, αλλά θα επιστρέψουμε με τον ιστορικό σκοπελίτη. Παιδιά, ο Μιχάλης είναι ο σωτήρας μας σήμερα. Εσείς ο γιος του, Το όνομά σου? Νίκος. Ο Νίκος λοιπόν και ο Μιχάλης ο σωτήρας μας πήρε από τη Σχοινούσα για να μας πάει Ηρακλιά, γιατί χάσαμε το καράβι. Πόσοι κατοίκους έχει η Ηρακλιά? 151 με το τελευταία απογραφή, αλλά στην ουσία γύρω στους 70 είμαστε, 70-75. Να σου πω, θέλουμε να πάμε στη σπηλιά. Η σπηλιά είναι... Με τα πόδια να πας. Με τα πόδια για να πας είναι... Αν περπατάς πολύ γρήγορα, μια μισή ώρα τουλάχιστον. Μια μισή ώρα τουλάχιστον να περπατάς γρήγορα. Να πας, όχι γρήγορα, αλλά να σε... Να περπατάς, δηλαδή. Δεν πάει κοντά κάποιο ποδήλατο ή μηχανάκι, οτιδήποτε. Και με αυτοκίνητο, ναι, στην Παναγία και από εκεί είναι καμιά ώρα. Αλλά είναι πιο δύσκολα, γιατί είναι μεγάλη χώρα. Δηλαδή το σπήλαιο μόνο να το δεις είναι 2 ώρες. Είναι τόσο μεγάλο, Δεν είναι μεγάλο, είναι σαν ύψιλο. Μπαίνεις στην πρώτη αίθουσα και πρέπει να πας τη μία διαδρομή, να γυρίσεις και να πας και τη δεύτερη διαδρομή. Και αυτό σου κάνει και 2 ώρες. Και δένεις και 4 ώρες πλάι και άλλες 2 ώρες πηγενέλα. Δηλαδή θέλεις ένα 4-5 ώρες μέσα στο νερό και αυτό με το ψυχή στο στόμα, έτσι. Τη γλίτωσες, Θανούκο. Έτσι. Τη γλίτωσες. Κρίμα όμως, γιατί ακούγεται ενδιαφέρον αυτό. Ισχύει. Όχι,
Το σπήλαιο είναι πολύ ωραίο. Το σπήλαιο είναι πολύ ωραίο. Φτάσαμε. Ωραίος. Άφηξη Ηρακλιά. Μικρές Κυκλάδες. Κοίτα εδώ, λιμανάκι γραφικό και με παραλιάρα πίσω, έτσι. Εντάξει, αυτό που συμβαίνει στις Μικρές Κυκλάδες, που είναι το λιμάνι δίπλα και από πίσω ακριβώς υπάρχει παραλία τρομερή. Εντάξει. Λοιπόν, είμαι λίγο ζαυλακωμένος, βλέπεις Τάνο, έτσι. Είμαι λίγο ζαυλακωμένος. Ναι, το κύμα εμένα, σε το κύμα. Πείραξε, το κύμα, με να νουρίζει το κύμα, αυτό, το να κύμα. Να μετά τι θα σε πειράξει. Το κύμα. Λοιπόν, υπάρχουν δύο χωριά, παιδιά, στην Ηρακλιά. Υπάρχει ο παραλιακός οικισμός που βρίσκεται πίσω από το λιμάνι και εννοείται υπάρχει και το χωριό πάνω, που είναι το κλασικό κυκλαδίτικο χωριό, με το κεντρικό δρόμο, αριστερά-δεξιά σπίτια και λέγεται κι αυτός Παναγιά. Λοιπόν, πριν φύγω, συνάντησα εδώ τον David. David, are you visitor in Ηρακλιά? Yeah. Where are you from? From England. From England? Yeah. Which city? Near to York. Oh. In the north of England. Okay. First time in Greece? No, been a lot of times, but second time in Ηρακλία. Second time? Second time. So, are you a Greek lover? Yes. Yes. Yeah. Do you like the sun, the sea? I like the sun, the sea, and the people. Okay. The people are so friendly. They're always ready to talk to you and give you a little conversation. My Greek's very poor, but most people speak English. Yeah. So yeah, it's a fabulous place. Love Greece. We've been to Mykonos, Naxos, okay. Heraklia, hey. Then Paros, and then home from Athens. So fantastic. Nice to meet you. Nice David. To meet you. Have fun. Thank you. Bye bye. Κάνω μια ερώτηση. Παρακαλώ. Πάνω στο χωριό πώς πάμε? Ταξί. Α, okay. Ενώ ρε παιδί μου... Είχε ταξί, αλλά οκ. Okay. Τα πόδια είναι μακριά δηλαδή, ε. 4 χιλιόμετρα. Α, είναι 4. Οκ. Οκ, οκ. Ο οικισμός εδώ, παιδιά, λέγεται Άγιος Γεώργιος, κοντά στο λιμάνι. Και το καλό με τις Μικρές Κυκλάδες είναι αυτό ακριβώς. Μικρό χωριουδάκι, ένας δρόμος, μαγαζάκι αριστερά-δεξιά, οπότε δεν κουράζει πολύ με το περπάτημα. Η Μονή Ταξιαρχών. Πανέμορφη γραφική εκκλησία, άκρος κυκλαδίτικη. Θα το πάμε ένα στοίχημα ότι θα είναι και αυτή κλειστή. Για να δούμε. Κλειστά. Εντάξει, δυστυχώς, παιδιά, είναι λογικό, οι άνθρωποι φοβούνται πλέον να αφήνουν ανοιχτούς τους ναούς. Αλλά άμα ψαχτείς, σίγουρα υπάρχει τρόπος να βρεις τα κλειδιά. Αλλιώς σε κάνα πανηγύρι. Ή τις Κυριακές. Ξεκουραζόμαστε, Δάνο, διότι η αλήθεια είναι το μεσημέρι στις Κυκλάδες. Βαράει ο ήλιος, βαράει τ' άλλα. Ναι, ναι παιδιά, σκληρό σπορ. Αλλά, εντάξει, είναι κάτι που μας αρέσει. Οπότε γι' αυτό το κάνουμε. Ώστε κι εσείς μαζί. Πριν το κεφαλικό. Ώστε κι εσείς μαζί με εμάς να ταξιδεύετε έτσι νοερά στους διάφορους προορισμούς που επιλέγουμε να σας δείξουμε. Χωρίς χάρτη. Χωρίς χάρτη, χωρίς κανόνες. Αυτή είναι η εκπομπή μας, Θάνο Αθανασίου.
μια εκπομπή η οποία είναι άκρως βιωματική και αυτό το οποίο θέλουμε είναι εκεί που μας κοιτάς τώρα εσύ φίλε μου να είναι σαν να κάθεσαι εδώ δίπλα και να ταξιδεύεις μαζί μας. Αν το έχουμε καταφέρει, να μας το πεις. Αυτός είναι ο σκοπός. Μεγάλε, για δήμαρχο θα βάλεις. Το έχεις με τον λόγο. Εντάξει, μελλοντικά σε Σκόπελο, παιδιά, ίσως κατέβω δημοτικό σύμβουλος, δεν ξέρω, θα δούμε. Η αλήθεια είναι ότι αλλιώς το είχα φανταστεί το διπορικό μας στην Ηρακλιά. Αλλά εφόσον δεν πήραμε το αυτοκίνητο, γιατί μπέρδεψε τα δρομολόγια και ήρθαμε με καΐκι. Γιατί μπέρδεψε τα δρομολόγια. Ειδικά πάμε με τα πόδια. Κοντά στον Άγιο Γεώργιο εδώ στον οικισμό είναι η παραλία του Λιβάδι. Μπορείς να πάμε τα πόδια, είναι 12 με 14 λεπτά. Οπότε πάμε να σας τη δείξουμε και ίσως κάνουμε και μια δρόσερη βουτιά. Τι λες Θάνο? Θα σου σπάσω το κεφάλι. Λέγε ρε. Θα σου σπάσω το κεφάλι. Παραλία Λιβάδι. Θα πέσω από αυτό εδώ το σημείο για να έχω έτσι λίγο περισσότερη ιδιωτικότητα. Κοιτάξτε χρώματα. Παιδιά, είναι ο Σκοπελίτης. Ένα ιστορικό καράβι εδώ στις μικρές Κυκλάδες που τα τελευταία 40 χρόνια δεν έχει σταματήσει να ταξιδεύει και εξυπηρετεί τους ανθρώπους χειμώνα καλοκαίρι με οποιοδήποτε καιρό. Όπως θα έχετε ήδη καταλάβει, μου αρέσει πάρα πολύ η εποχή των πειρατών και των ενετών. Έτσι λοιπόν, και εδώ στη Σχοινούσα, ήρθα στην ανατολική πλευρά του νησιού, πάνω από την παραλία Φουντάνα, όπου δεσπόζει το κάστρο. Δυστυχώς σήμερα δεν σώζεται σε καλή κατάσταση για να μπορούμε να θαυμάσουμε και να δούμε πώς ήταν τότε ο οικισμός, γιατί αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι επειδή το νησί ήταν πάρα πολύ μικρό και δεν υπήρχε κάποιο φέουδο ενετού, το κάστρο χρησιμοποιόταν μόνο για την προστασία του πληθυσμού από τους πειρατές. Αλλά κοιτάξτε χρώματα, έτσι. Το μπλε του Αιγαίου έρχεται σε αντίθεση με το κίτρινο της πέτρας.
τρύπα που βλέπετε πίσω μου είναι η σπηλιά του Μανιάτη πειρατή. Με βάση την ιστορία, ο πειρατής καταφτάνει στη Σχοινούσα με σκοπό να ληστέψει. Λίγο αργότερα όμως, πάνω στο χωριό συνάντησα τον Μπαρμπαγιώργη και μου διηγήθηκε την πραγματική ιστορία με τον Μανιάτη πειρατή. Γεια σας. Τον Μπαρμπαγιώργη τον Κοβέο πού τον βρίσκω? Εδώ μπροστά σου. Εσείς είστε? Εγώ είμαι. Λοιπόν, ήσαν δύο πειρατές και από κάτω από την ωραία πύλη της εκκλησίας είχαν κρύψει λεφτά, λίρες. Και πήγανε, τις πιάσαν τις λίρες, ανοίξαν, πιάσαν τις λίρες και να βγαίναν όξο, γιατί η εικόνα αυτή, όπου και να πας, σε κοιτάζει. Λοιπόν, τις κοιτάζει καλά-καλά η εικόνα. Το θησαυρό και τον είχαν κρύψει παλιοί πειρατές εκεί. Παλιοί πειρατές. Και το ξέραν οι άλλοι. Οι άλλοι, να πούμε, τους είχαν κρύψει στο φυλακή και τους το είπαν ότι στο τάδε μέρος υπήρχαν από αυτά. Έτσι μας έχουν διδάξει, να πούμε, οι γονείς μας. Δεν του φεκίσαν την εικόνα, να πούμε, και μέχρι σήμερα φαίνεται και είναι. Υπάρχει σφαίρα πάνω στην εικόνα? Δεν υπάρχει σφαίρα. Την έχουν βγάλει, να πούμε. Η τρύπα υπάρχει. Το καλύψανε εκείνο, να πούμε, το χρήμα τώρα, τελευταία. Παλιά υπήρχε. Και λέει μετά ο πειρατής αυτός πήγε να φύγει και αυτός έπεσε. Αυτός πήγε να φύγει, πήγαν να φύγουν οι δυο. Τσακωθήκαν οι δυο ανάμεταξύ τους, με τις λίρες. Και σκότωσε ένας τον άλλο, για να σκότωσε ένας, τον παράσε και αυτή η περιοχή εδώ λέγεται Μανιάτης. Γιατί το είναι Μανιάτιδες αυτοί που είχαν στεί. Πώς είναι τα πράγματα εδώ στο νησί τώρα? Πώς τα βλέπεις? Τα πράγματα τα βλέπουμε πολύ δύσκολα τώρα. Όπως ήταν πρώτα, η φύση δεν είναι σήμερα. Έχασαμε τα νερά. Έχασαμε το χειμώνα. Εσύ με τι ασχολείσαι εδώ στο νησί? Εγώ ασχολούμαι με όλα. Και στις οικοδομές δούλευα και γεωργός ήμουνα και ψαράς ήμουνα και όλα τα κάνω. Εδώ στο νησί, αν τα κάνεις όλα, δεν ζεις. Δεν ζεις. Γιατί όμως σταματήσει το ένα, έχεις το άλλο. Κατάλαβες. Παλιά πόσο κόσμο είχε το νησί? Παλιά είχε πολύ κόσμο. Τον πιο πολύ κόσμο τον είχε με την κατοχή. Γιατί είχαν κατέβει όλοι που ήταν στην Αθήνα, είχαν κατέβει με τα παιδιά τους κάτω. Τραβούσαν οι άνθρωποι. Την πείνα. Ναι. Και εκείνοι που είχαν, τα δίνανε για να ζήσουν οι άλλοι. Ευχαριστούμε, κύριε Γιώργη. Τίποτα. Ευχαριστούμε. Δώσε ένα να σας χαιρετήσω. Ευχαριστούμε. Ναι. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Περπατάμε στο μονοπάτι για να πάμε να βρούμε το εξοκλήσι του Αγίου Νικολάου, το οποίο βρίσκεται στην ουσία πάνω στο κύμα, και από εκεί οι πηγές μας λένε ότι απολαμβάνεις τέλειο βασίλεμα. Τάνο, καλά πάμε, ε? Ωραία φύση έχει εδώ. Απαντήσεις στις ερωτήσεις του κοινού. Πάμε. Ελένη Κορ, σε ποιο από τα τρία νησιά να πάω? Και γιατί να μην πας και στα τρία, αφού κάθε μέρα ο σκοπελίτης περνάει και από τα τρία? Πάρα πολύ σωστό. Μπορεί να μείνεις είτε στα Κουφονή σε τη μία μέρα, την άλλη στη Σχοινούσα, την άλλη στην Ηρακλιά. Και όχι αυτό, δεν θα σου κακοφανεί κιόλας, γιατί είναι τόσο κοντά το ένα νησί με το άλλο. Οπότε οι αποστάσεις που θα διανύσεις με το πλοίο είναι τύπου 5 με 10 λεπτά.
εσείς σήμερα, παιδιά, δεν έχει κουνηθεί φύλλο. Το να είσαι στις Κυκλάδες και να βλέπεις τη θάλασσα έτσι, νομίζω είναι από πολύ σπάνιο φαινόμενο. Και εννοείται αν έρθεις στη Σχοινούσα να το περπατήσεις αυτό το μονοπάτι, να φτάσεις μέχρι το εξοπλίσιο του Αγίου Νικολάου. Να το. Είναι πολύ, πολύ όμορφα και γραφικά να φέρεις την κοπελίτσα σου, το αμόρε σου, το αγόρι σου ή όποιον αγαπάς και να έρθεις εδώ να απολαύσεις τον ήλιο να πέφτει στη θάλασσα. Το τοπίο απλά δεν υπάρχει, έτσι. Ειδικά στις συνθήκες που το πετύχαμε εμείς σήμερα, με μπονάτσα καιρό, χωρίς αέρα. Κοιτάξτε τον ήλιο. Από τα ομορφότερα ηλιοβασιλέματα στο Αιγαίο. Κάπου εδώ λοιπόν, σε αυτό το όμορφο τοπίο, θα σας αποχαιρετήσω. Το διπορικό μας στις Μικρές Κυκλάδες ολοκληρώνεται εδώ, στη Σχοινούσα, στο εξοκλήσι του Αγίου Νικολάου. Καλό καλοκαίρι, να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά!